Είναι η εκπομπή «Τι καλό είδαμε» με τη Μαρία Χραπίδου. Η ξεκαρδιστική παράσταση «Θέλει τέχνη ο έρωτας» είναι ένα δροσιστικό αεράκι μέσα στον καύσωνα της ζωής μας. Ένα θεατρικό έργο με τρομερούς ρυθμούς, απρόσμενες και περίπλοκες αναλλαγές που σου κόβουν την ανάσα από το γέλιο. Πρόκειται για την ξέφρενη κωμωδία του Alan Lambert «Θέλει τέχνη ο έρωτας», που αφορά στις ανησυχίες τις οποίες προκαλεί στον άνδρα και τη γυναίκα η κρίσιμη ηλικία, αλλά και η ανοριμότητα και ο αυθορμητισμός της νιώτης. Στο θεατρικό εξιστορούνται τα ερωτικά παθήματα ενός πενιντάρη, ο οποίος μπαίνει στην ανδρική κλιμακτήριο στην Αθήνα του 1930. Ο έρωτας ενώ δείχνει να είναι ο απομηχανής θεός, εντούτοις δεν είναι καθόλου απλός και εύκολος. Αντιθέτως, θέλει τέχνη, πολύ τέχνη. Μέσα από πειραματισμούς στα δύο ζευγάρια, συνωμοσίες και νεανικούς έρωτες στα 50+, δεν πάβουν να παρουσιάζονται τα προβλήματα μέσα σε ένα γάμο πολλών χρόνων. Η σκηνοθεσία έχει γίνει από τον Γιώργο Ματαράγκα, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο ξεκαρδιστικός Πέτρος Ξεκούκης. Μαζί του συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νέλη Γκίνη, Ασπασία Κοκώση, Ειρήνη Αμανατίδου, Σταυρούλα Καμνή, Ηλίας Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Ματαράγκας. Σκηνικά έχει κάνει ο Παναγιώτης Μανίκας, φωτισμούς ο Παναγιώτης Ψύχας, βοηθός σκηνοθέτη η Χριστιάνα Αποστολοπούλου και φωτογραφία ο Κώστας Δέχλας. Οι ευσεβείς πόθοι των μεσήλικων συντρόφων, όπως η μαθήτρια για τον καθηγητή, ο υδραυλικός για την κυρία του σπιτιού, αλλά και η οικιακή βοηθός, ζωντανεύουν μπροστά μας. Μέσα από την πλοκή, τα διάφορα κόλπα που χρησιμοποιούν αμφότεροι οι σύζυγοι, κάνουν τους περισσότερους να σκεφτούν ότι μπορεί να τους έχει συμβεί. Η έλλειψη πείρας στην απάτη και η δίψα για ζωή, κάνουν τους πρωταγωνιστές να εκτεθούν ανεπανάληπτα. Είναι αρκετή η αγάπη τόσων χρόνων ανάμεσα στα ζευγάρια ή θα κυριαρχήσει η δίψα για ζωή δίπλα σε νεότερους συντρόφους? Δεν θα αποκαλύψω το τέλος για να σας δώσω την ευκαιρία να απολαύσετε τη θεατρική παράσταση. Καλή θέαση λοιπόν και προσοχή στα παραστρατήματα. Ακούσατε τη Μαρία Γραπίδου στο «Τι καλό είδαμε». Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας!